Έρχεται την Παρασκευή η Δημαρχία, οι υπάλληλοι και μου λένε κλείνεις, γιατί ο προηγούμενος ήταν το κετό, εν πάση περιπτώσει. Πηγαίνω στη Δημαρχία να βρω το δίκιο μου. Μου πιστεύω εγώ ότι έχω δίκιο. Και λέω λοιπόν, ρε παιδιά, εγώ έχω μαστόρους μέσα και θέλω να δουλέψω, να βγάλω μεροκάματο. Και μου απαντάει η Δημαρχία, οι υπάλληλοι, εσείς, λέτε εντάξει, άσε το χαρτί και από Δευτέρα θα τα δούμε. Και αυτές τις τρεις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που εγώ θα δουλέψω και θα πληρώνω τους μαστόρους, εάν τελικά έχετε άδικο εσείς, ποιος θα μου τις πληρώσει αυτά τα ρημάδια, τα λεφτά, κύριε Κασίδη? Καταρχήν, δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει έτσι η διοίκηση? Καταρχήν, πείτε μου αν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η διοίκηση. Όχι, κύριε Κασίδη, γι' αυτό μπορείτε να απαντήσετε. Αν δεν πω ακριβώς τι συμβαίνει, δεν μπορεί. Εκείνη την ώρα δεν μπορείτε να απαντήσετε. Όχι, αφού ξέρετε το θέμα, κοιτάξτε την ώρα. Αφήστε με να μιλήσω όμως, έτσι. Αφήστε με να μιλήσω. Να σας κάνω την ερώτηση και να απαντήσετε όπως θέλετε εσείς. Κάνει ερώτηση, δεν με αφήνει να απαντήσω. Εκείνη την ώρα λοιπόν που εγώ λέω αυτό, δεν μπορείτε να μου πείτε, όχι μεγάλε, έχεις άδικο, φύγε από εδώ και αν έχουμε εμείς ευθύνη θα την πληρώσουμε εμείς μετά? Μπορείτε να μου το πείτε, ναι ή όχι? Δεν έκαναν αυτό οι υπάλληλοι. Δεν το έκαναν. Δεν έκαναν το άλλο, το σωστό. Ποιο είναι το σωστό? Θα σας πω ποιο είναι το σωστό. Καταρχήν, επειδή τους τυχαίνει πρώτη φορά, το κατάστημα ήταν ακόμη στο όνομα του προηγούμενου νοικιαστή. Η άδεια υπήρχε ακόμη. Έξωση έγινε. Έξωση έγινε. Ένα λεπτό. Ενώ τον κάνανε έξωση, δεν ήρθε ο ιδιοκτήτης να πει, επειδή εγώ τον έκανα έξωση αυτόν. Δεν ήταν υποχρεωμένος. Η άδειά του δεν υφίσταται για μένα. Αυτό δεν μπορούσε να βγει εκείνη την ώρα? Σύμφωνα, προσέξτε, επειδή όταν βρίσκουν μία, ζητήσαν κοινό το νομικό. Να τους πει, γιατί ήταν νομική πράξη, ναι, αυτή. Δεν ήταν εκείνη την ώρα το νομικό. Τον πήρα τηλέφωνο μέχρι να έρθει ο νομικός. Από την άλλη πλευρά πήρα ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, για όλα τα θέματα πώς λειτουργεί ο Δήμος υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εξειδικευμένοι. Άλλος γράφει βιβλία στα οικονομικά, άλλος πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Πήραν στη Θεσσαλονίκη κάποιον εξειδικευμένο και του λέει: έχω μια τέτοια περίπτωση να συμβαίνει πρώτη φορά. Τι να κάνουμε? Και του λέει, και τους λέει αυτός: πρέπει να σφράγγιζε το μαγαζί, να κάνει ο κύριος την αίτησή του, τη Δευτέρα να την ξαναδεί η Επιτροπή ή ο αντιδήμαρχος αρμόδιος και να το ανοίξει το μαγαζί. Αυτό τους είπε. Αυτός και πήγαν οι υπάλληλοι στον αντιδήμαρχο και πήγαν οι ίδιοι. Τους είπε: πηγαίνετε. Αυτός από τη Θεσσαλονίκη τι είναι? Κοιτάξτε, συμβουλευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με επίσημα κάποια θέματα. Επίσημα. Είναι επίσημοι, γράφουν βιβλία, είναι εξειδικευμένοι. Βιβλία γράφουν και πολλοί γράφουν και ο Δημοσθένης γράφει βιβλία. Ναι, άκρια είναι επίσημος. Συγγνώμη, εάν γράφει βιβλίο και αναλύει μια νομοθεσία, σημαίνει ότι ξέρει και μπορεί να του συμβουλευόμαστε γι' αυτό, γιατί ό,τι μας πει κάνουμε. Α, αυτό εννοείται. Συμβουλευτικά. Όταν βρίσκουμε μια δυσκολία. Όταν εσείς, κύριε Πετρίδη, γράφετε ένα βιβλίο οικονομικό ή πώς λειτουργούν τα καταστήματα, ερμηνεύετε τον νόμο επί σειρά ετών, ασχολείστε με αυτό το θέμα, σημαίνει ότι έχετε μια καλή γνώση. Ναι. Και όλοι συμβουλεύονται. Αυτό είναι. Αφήστε λίγο τα βιβλία. Ένα λεπτό λίγο. Ένα λεπτό. Αφήστε τα βιβλία. Συμβουλεύεται τελείως του ανθρώπου, του ξέρει πολύ καλά. Αφήστε λίγο τα βιβλία. Είναι έτσι και συνέχεια το επεισόδιο. Απόλυτη σύμβαση. Ο Καραναστάση, όλοι αυτοί έχουν άποψη. Και είναι ειδικοί επί αυτού του θεμάτου. Είναι ειδικοί επί του θεμάτου. Και αυτή την ώρα όταν πήρε απάντηση και ο κύριος Αλαβάντας επέμεινε ότι εγώ πρέπει να δουλέψω, ο οποίος ούτε συμφωνητικό δικό του κατέθεσε ότι το μαγαζί του έχει κι αυτό. Τον είπανε. Σε ποιον να το καταθέσουμε, ρώτησε κανένα. Μα δεν ήξερα ότι είναι ο διοικητής. Μπορεί το μαγαζί να το έκανε, θα πάει ο προηγούμενος να δουλέψει πάλι. Πού ξέρουν αυτοί, πού τα δουν αυτά. Και του λένε, αφού προκύπτει αυτό, εμείς αυτό. Ένα λεπτό να τελειώσω. Αφού προκύπτει αυτό, στον αντιδήμαρχο να πάει. Και αυτό στην άποψή του να τον εξηγήσουμε εμείς τι λέμε και αυτό θα τα αποφασίσει. Και κουβέντα στην κουβέντα λέτε, έγινε ό,τι έγινε. Πήγαν στον αντιδήμαρχο, ανέλαβε αντιδήμαρχο. Εδώ τρελαίνεστε. Εξήγησε τι εξήγησε και ο αντιδήμαρχος αποχώρησε εκείνη την ώρα να πάει να δει μια υπηρεσία στο άλλο κατάστημα του Δήμου. Ποιο αποχώρησε, ποιο αντιδήμαρχο? Ο αντιδήμαρχος. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος είπε ότι θα γίνει αυτό που λένε, κάντε την αίτησή σας, καταθέτεστε και τη Δευτέρα θα δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Και ο άνθρωπος έφυγε να πάει να δει μια υπηρεσία στο άλλο κτίριο. Τη Δευτέρα ξανά. Ναι, Δευτέρα. Αλλά η υπηρεσία το πήγε στην αιρετή διοίκηση και του είπε: έχουμε αυτό το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα να λάβετε εσείς, εμείς δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε σύμφωνα με αυτά που μεταβιβάστηκε. Ή φέρετε το νομικό σας σύμβουλο εδώ. Να καταλάβω. Αφού μεταβιβάστηκε η ευθύνη της λήψης απόφασης στους αιρετούς. Γιατί συνεχίστηκε και αυτή η διένεξη, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί επέστρεψε ο κύριος Αλαβάντας στο γραφείο το αρμόδιο. Επέστρεψε, ήταν με τον δικηγόρο ο κύριος ο διοκτήτης. Και όταν επέστρεψε, έπρεπε μέσα. Όπως ισχυρίζεται, εγώ λέω. Όταν, ο κύριος Αλαβάντας. Ένα λεπτό, κύριε Κασίδη, τώρα εμείς είμαστε γνωριζόμαστε. Εγώ λέω έτσι έγινε. Αλλά επιτρέπεται, προκαλώντας ο πολίτης, έχοντας άδικο. Επιτρέπεται από κανένα κώδικα ο υπάλληλος να βιοπραγήσει? Από πού βγαίνει αυτό? Αν είναι δυνατόν, είπαμε τέτοιο πράγμα.
Ότι επιτρέπεται να διπλαγήσει. Αν τελεσυνδικήσει, ώρα μια ερώτηση τώρα, δύο μάλλον διτές. Αν τελεσυνδικήσει και καταδικαστεί ο υπάλληλος, αποδειχθεί από την αστυνομία, από το δικαστήριο, από το νοσοκομείο, ότι πραγματικά χειροδίκησε. Τι θα πούτε μετά? Τι θα πούμε μετά? Γιατί είχε λάθος σας είπα, εγώ μεταφέρω. Αν είπαμε, αν. Εγώ σας είπα ότι. Τι αν τελεσυνδικήσει, όχι τώρα. Ακούστε, είμαι 16 χρόνια στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Υπαλλήλων ΟΤΑ το Εύρο Ερετός. Έχω συνεργαστεί με 10 πρωτοδίκες και δεν χαρίστηκα ποτέ σε κανέναν. Ωραία, είναι γνωστή η στάση μου. Εγώ λέω τα γεγονότα πως έχουν. Αν προκύψουν μαρτυρίες. Εσείς ερμηνεύετε γεγονότα από τη μία πλευρά. Ο κ. Σαλαβάδος είναι δική του. Ναι, αν προκύψουν στοιχεία και παραπέμψει η Δημοτική Αρχή στα πειθαρχικά, τότε θα δούμε. Αν προκύψουν στοιχεία, εγώ σήμερα δεν άκουσα κανένα συμπολίτη μου να έρθει να με πει. Πρόεδρε, κύριε Κασίδη, Δημοσθένη και κύριε Λαβάντα, εγώ θα κρατήσω κάτι που μου έμεινε από την όλη συζήτηση και θα κλείσουμε. Θέλω όμως μια κουβέντα να πω στον κύριο Λαβάντα, αν με επιτρέπετε. Ναι, κύριε Κασίδη. Ήταν εκνευρισμένος ο κύριος Λαβάντας μετά από ένα επεισόδιο. Όλοι είμαστε εκνευρισμένοι. Είπε στην τηλεόραση κάποια πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Τι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, να πει για τους υπαλλήλους ότι χρειάζονται ψυχίατρο και, τους, και ναι, καλά τους κάνει. Υπάρχουν 700 υπάλληλοι. Έτσι. Οι υπάλληλοι του Δήμου χρειάζονται ψυχίατρο και καλά τους κάνει ο Δήμαρχος. Αυτό εάν. Όχι για τους 700 υπαλλήλους. Εάν σήμερα τους υπαλλήλους του Δήμου είπες, εάν σήμερα. Αυτό που δεν είναι ήρεμος. Να τους πάρει όλους η μπάλα τώρα, μην τρελαθούμε. Αν σήμερα που είναι ήρεμος, οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ και δεν κάτι ακόμη θα πω τον κύριο Λαβάντα. Ένα πράγμα το πω ακόμη τον κύριο Λαβάντα, ναι, που το συζητήσαμε προηγουμένως εδώ, γιατί με αυτό το γραφείο δεν λειτουργεί καλά. Ως πρόεδρος μιας ομάδος επιχειρηματιών στην πόλη, έπρεπε πολύ νωρίτερα από το επεισόδιο να πάει στον Δήμαρχο να πει: Κύριε Δήμαρχε, εγώ εκπροσωπώ αυτούς τους επαγγελματίες. Δυστυχώς από αυτό το γραφείο έχουν πρόβλημα. Λάβετε τα μέτρα σας. Έτσι προστατεύεις, επειδή είσαι και πρόεδρος, όλους αυτούς που είσαι πρόεδρος, τους προστατεύεις και λες εδώ δυστυχή. Μετά από το επεισόδιο διαπιστώνουμε τη λειτουργία, διαπιστώνουμε μετά. Καλά, φτάνει και η κορύφωση κάποια στιγμή. Κύριε Κασίδη και κύριε Λαβάντα, εδώ η ουσία για μένα είναι η εξής. Ο καθένας από τις δύο. Έχει και συνέχεια, κύριε Πετρίδη. Τι έχει και συνέχεια. Α, και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, Νίκο. Την Δευτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαβάντα. Σε αυτά που θα πείτε, μια ερώτηση πολύ σοβαρή. Και θα φυγηθεί ό,τι θέλετε. Θα μας πείτε, χρόνο, θα μας πείτε ποιοι σας παίρνουν τηλέφωνο και σας πιέζουν ή σας παρακαλούν να μην κάνουν. Όχι, δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα εκεί, γιατί είναι λίγο. Τη Δευτέρα τι έγινε? Γιατί υπάρχει και ο φόβος. Χρόνια ολόκληρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές τέτοιου είδους καταστάσεις. Πάντως ζούμε σε μια μικρή πόλη και καλά θα κάνουν. Σας άφησα και μιλήσω. Καλά θα κάνουν. Καλά θα κάνουν και ο Λαβάντας. Κόβω. Το έκοψα, όπως είδατε. Γιατί καταλαβαίνω, περιμένω να δω πού θα το πάει ο κύριος Λαβάντας και λέω ότι σε αυτήν την περίπτωση επιμένω ότι το δικό μας το δελτίο θα μας αφορά τώρα το τι έχει γίνει. Αυτό θα το βρείτε να πάτε και να πάμε, πολύ συνοπτικά. Γι' αυτό εγώ δεν είπα τίποτα. Πολύ συνοπτικά. Μετά από αυτό, όταν και ο δικηγόρος πήρε θέση πια και λέει την απόφαση, δεν την έχετε δει. Λέει, εγώ δεν είμαι νομικός, αφήστε την τώρα εδώ με ένα υφάκι το περίεργο, άστε την εδώ, θα τα δει από Δευτέρα το νομικό μας τμήμα. Λέω, εγώ έχω τεχνίτες μέσα, τρέχω για να προλάβω να ανοίξω στις 15 με 20 του μηνός, να προλάβω τη σεζόν και έχω επενδύσει λεφτά και μου λέει κάτι το οποίο με έχει συγχύσει και εμένα, άντε παράτα μας τα έχεις ζαλίσει, δεν το λέω τα συγκεκριμένα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλο το σκηνικό. Του είπα ακριβώς αυτό. Είστε ηλίθιοι, γιατί οι ενέργειές σας είναι ηλίθιες. Δεν μπορείς να κλείσεις εμένα, του λέω. Είναι σαν να πηγαίνω να νοικιάζω ένα σπίτι, να μένω μέσα τρεις μήνες, έρχεται η αστυνομία, με πιάνει, γιατί πρώτο ένα χρόνο έμεινε ο δολοφόνος μέσα. Τους προσβάλλατε. Θα με τρελάνετε. Τους προσβάλλατε κι εσείς δηλαδή. Τους προσέβαλα, αν αυτό εδώ πέρα τους είπα ηλίθιους. Οφείλετε να ακούσετε και εμένα όμως, κύριε Πετρίδη, γιατί όλο το σκηνικό το ανέφερε ο Ραζάβας. Να πω και εγώ την άποψή μου. Να σας ακούσω. Εσείς τα ακούσατε. Να σας ακούσω. Δεν ήσταν εκεί. Μισό λεπτό, κύριε Λαβάντα. Τι ακούσατε από τους άλλους? Ακούστηκαν πολλά ότι χτυπήθηκα με ένα στυλό, ότι ήταν βιαστικός ο κύριος Παπαδόπουλος και με γρατζούνησε στο μάγουλο. Να πω για το μαγαζί, επειδή ενημερώθηκα από όλους τους φορείς.
για το μαγαζί. Επιτρέψουν δύο λεπτά, ένα λεπτό. Ναι, αλλά ακούσουμε, κύριε Κασίδη, ακούστε. Όπως βλέπετε, εγώ ακούω να ολοκληρώσω την αφήγηση του κύριου Σαλαβάδα. Και μετά να κάνετε ερωτήσεις. Και εγώ μπορώ να μην γνωρίζω. Ακριβώς πώς έγινε να ολοκληρώσω. Τώρα μπαίνουμε. Ακούστε. Τώρα μπαίνουμε στο επίδικο. Στο επίδικο σημείο για το οποίο δεν είχαμε χρόνο. Εμείς δεν θα λύσουμε δημοσιογράφο. Αυτό θέλω να πω. Ας ακούσουμε. Εμάς μας διαφορά η βιοπραγία. Το αν έχει δίκιο σφράγισμα, όχι, δεν μας αφορά. Κύριε Δούκα, ακούτε και άλλα πράγματα. Όχι, όμως, το σταμάτησα άλλο. Κακώς τα ακούμε τα άλλα. Κακώς. Οπότε εγώ αν δεν απαντήσω, το σταμάτησα το άλλο, κύριε Κασίδη. Δεν σας ενδιαφέρει. Πάμε λίγο στο επεισόδιο να τελειώνουμε. Σε αυτό το δελτίο σου έπρεπε να κόψουμε τον κύριο Σαλαβάδα όπως κόψατε και εμένα, αυτό λέω. Το κόψαμε τον κύριο Σαλαβάδα, κύριε Κασίδη. Ξανασυνέχισε, κύριε Σαλαβάδα. Τώρα δεν λέει για το κατάστημα. Να τελειώσω λίγο με το επεισόδιο που έχει και νόημα. Ναι, κύριε Σαλαβάδα. Σηκώνεται. Ακούστε, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση για να τελειώνει, να μπορέσω να διαμορφώσω άποψη. Ένα είναι, θα μου πείτε ειλικρινά στην αφήγησή σα, εάν προσβάλλατε και απειλήσετε του υπαλλήλου. Το είπε τώρα. Όχι, αν υπόθεταν κι άλλα. Μόνο αυτό είπατε, είπατε ναι. Καλά μήπως. Ότι λέω. Είναι τρέλα, δεν μπορώ να το ζω αυτό το πράγμα πια στην Ελλάδα. Άλλο. Τελείωσε, είμαστε τρελοί. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, θα παραιτηθούμε όλοι. Γιατί το χειρότερο πράγμα σε έναν επιχειρηματία αυτή τη στιγμή είναι να κάνει μαγαζί, να βγάλει άδεια από ό,τι να κάνει μαγαζί. Αν δεν είχαμε τέτοιες κολυσιεργίες με την γραφειοκρατία και όλο αυτό το μπέρδεμα και αυτή την αδιαφορία που υπάρχει μέσα στο δημόσιο βίο, που όλοι το ξέρουμε και όλοι το κρύβουμε τελικά. Και τι έγινε και όλοι μετά. Προσπαθούμε και τώρα βλέπω μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης. Με έχουν πάρει τηλέφωνα άνθρωποι και άνθρωποι να αποσύρω τη μήνυση, τι θα βγάλεις. Εγώ δεν θέλω να βγάλω τίποτα απολύτως. Εγώ θέλω την αξιοπρέπειά μου. Τι έγινε θέλω... μας και μετά μας πείτε επόμενα. Μετά, αφού τους είπατε αυτά, τι έγινε τώρα. Τι έγινε ακριβώς. Σηκώνεται ο εκνευρισμένος ο κύριος Παπαδόπουλος γιατί του τα ζάλισα και λέει βγείτε όλοι έξω. Ο κύριος Μινάρδος μέσα, ο κύριος ο δικηγόρος του μέσα, σμπρώχνει βεβαιασμένα τον κύριο Μινάρδο μπροστά. Εγώ είμαι από πίσω αφού είπε έξω και εκνευρίστηκε το παλικάρι, να βγω κι εγώ έξω. Βγαίνουμε, πάω από πίσω του, κλείνει την πόρτα βγαίνοντας έξω ο κύριος Μινάρδος και ο ιδιοκτήτης μου και ο δικηγόρος του και γυρίζει πίσω και με ρίχνει μπουνιά στο μάτι. Αυτό, αυτό ακριβώς έγινε. Δηλαδή από εκεί και πέρα το ότι ακούω με το στυλό να πάω μέσα στο γραφείο και να χτυπιέμαι με τα στυλό, εγώ χρόνια ολόκληρα περνούσα από πολύ κόσμο από δίπλα με τα μαγαζιά που έχω και δεν κρατζουνήθηκα ποτέ. Και οι κοροϊδίες αυτές και αν τα πιστεύουν και αυτοί που τα λένε. Εγώ θεωρώ ότι προσπαθούν να τους εγκαλύψουν όλοι μαζί. Αλλά εγώ θα το προχωρήσω και εδώ θα δείξει. Και αν δω ότι ποιοι συγκαλύπτουν όλη αυτή την κατάσταση, θα το δούμε και τότε. Ποιοι θέλουν να είναι μαζί τους. Κύριε Κασίδη. Ναι, μπορεί. Καταρχήν, αυτό που σας είπα, μετά το επεισόδιο βρέθηκα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα που ήταν μέσα ο κύριος Μινάρδος, ο ιδιοκτήτης. Δεν θέλω εγώ να λέω το όνομα αφού το είπε. Δεν είπε κάτι. Εκεί που έγιναν ολόκληρη κουβέντα ότι τον έσβρωξε και αυτόν ο κύριος Παπαδόπουλος από μέσα ή έριξε μπουνιά. Δεν άκουσα να πει κάτι τέτοιο. Ήμουν μέσα σε μια μισή ώρα, μια συνάντηση μετά το επεισόδιο. Από τον κύριο Μινάρδο δεν άκουσα. Έλεγε μόνο ρε παιδιά, τι να γράψει την αίτηση που μου είπατε. Γιατί του είπα να κάνει μια αίτηση, να καταθέσει αυτό που έχει, ότι έχει κάνει έξωση τον προηγούμενο καταστηματάρχη, να μπορέσουν να δώσουν τη λύση. Η απόφαση πρέπει να εκτελεστεί, γιατί έχουν μια απόφαση, και από Δευτέρα, αφού έχουν όλα τα στοιχεία, να δώσουν λύση. Κύριε Λαβάδα, δεν άκουσα. Από τον κύριο Μινάρδο πει ότι εμένα με οθήσαν προς τα έξω. Δεν ήταν μέσα για να είναι μάρτυρας να πει αν το χτύπησε όχι. Αυτό το βγάλανε. Δεν ήταν μέσα. Έστω. Το σμπρώξανε. Μάρτυρας το σμπρώξανε. Τον οθήσαν. Δεν έλεγε. Και επειδή και εμένα με οθήσαν. Άστε να ρωτήσω και εγώ κάτι να καταλάβουμε τι συνέβη επιτέλους. Εσείς κύριε Λαβάδα μετά. Πρώτον, πήγατε στο νοσοκομείο. Κάλεσα κάποιον στην αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε και το κανάλι σας. Όταν ήρθε η αστυνομία, το πιο περίεργο ήταν το ότι εξαφανίστηκαν όλοι. Καταρχήν, όταν με χτύπησε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Μπέης ήταν μαζί και προσπαθούσε να μας χωρίσει, γιατί και εγώ τον όρμηξα μετά να τον πιάσω. Ξέρω εγώ, να πιάσω τουλάχιστον να φάω και άλλη μπουνιά. Και ο κύριος Μπέης συγκεκριμένα λέει αυτό ακριβώς. Κώστα, εξαφανίσου είναι μέσα στα αίματα. Εγώ δεν κατάλαβα ότι είχα αίματα εν τω μεταξύ. Έφαγα το τράνταγμα, το κατάλαβα, αλλά δεν είδα τα αίματα. Φύγε, εξαφανίσου. Φεύγει ο κόσμος. Αυτόφορο, έτσι. Ορίστε. Ναι, για να γλυκώσει προφανώς, ναι. Εκείνη τη στιγμή εγώ, γιατί λέει φεύγα, βγαίνω έξω και το φώναζα και την ώρα κότα γύρνα πίσω και τέτοια. Και πολλές λεπτομέρειες δίνετε, κύριε Λαβά. Ναι, έχουμε. Και τελικά
Έρχεται η αστυνομία και λέει τι έγινε με το συμβάν. Βλέπει εμένα, παίρνει από μένα τα στοιχεία. Ο άλλος λέει, ψάξανε εκεί, είδαν το γραφείο που ήταν λίγο ψιλοανάκατα. Και λέει, οι άλλοι πού είναι? Λέω, εξαφανίστηκαν όλοι, δεν ξέρω τι έγινε. Κύριε Λαβάντα, και δύο μέρες. Έχετε καταθέσει μήνυση? Ναι. Θα πάει το θέμα δηλαδή δικαστικά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κασίδη. Κύριε Κασίδη, έχω ένα κατάστημα και έχω μέσα τους μαστόρους και δουλεύουν και τους πληρώνω με ροκάμα του. Και θέλω να δουλέψω. Έρχεται την Παρασκευή η Δημαρχία, οι υπάλληλοι και μου λένε κλείνεις, γιατί ο προηγούμενος ήταν το κετό, εν πάση περιπτώσει. Πηγαίνω στη Δημαρχία να βρω το δίκιο μου. Πιστεύω εγώ ότι έχω δίκιο. Και λέω λοιπόν, ρε παιδιά, εγώ έχω μαστόρους μέσα και θέλω να δουλέψω, να βγάλω με ροκάμα του. Και μου απαντάει η Δημαρχία, οι υπάλληλοι, εσείς. Λέτε εντάξει, άσε το χαρτί και από Δευτέρα θα τα δούμε. Και αυτές τις τρεις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που εγώ θα δουλέψω και θα πληρώνω τους μαστόρους, εάν τελικά έχετε άδικο εσείς, ποιος θα μου τις πληρώσει αυτά τα ρημάδια, τα λεφτά, κύριε Κασίδη? Καταρχήν, δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει έτσι η διοίκηση? Καταρχήν, πείτε μου αν μπορεί μου να λειτουργήσει έτσι η διοίκηση. Από την αρχή. Όχι, για... κύριε Κασίδη, γι' αυτό μπορείτε να απαντήσετε. Αν δεν πω ακριβώς τι συμβαίνει, δεν μπορεί να απαντήσει. Εκείνη την ώρα δεν μπορείτε να απαντήσετε. Όχι, αφού ξέρετε το θέμα, κοιτάξτε την ώρα. Αφήστε με να μιλήσω όμως, έτσι. Αφήστε με να μιλήσω. Να σας κάνω την ερώτηση και να απαντήσετε όπως θέλετε εσείς. Κάνει ερώτηση, δεν με αφήνει να απαντήσω. Εκείνη την ώρα λοιπόν που εγώ λέω αυτό, δεν μπορείτε να μου πείτε, όχι μεγάλε, έχει άδικο, φύγε από εδώ και αν έχουμε εμείς ευθύνη θα την πληρώσουμε εμείς μετά? Μπορείτε να μου το πείτε, ναι ή όχι? Δεν έκαναν αυτό οι υπάλληλοι. Δεν το έκαναν. Δεν έκαναν το άλλο, το σωστό. Ποιο είναι το σωστό? Θα σας πω ποιο είναι το σωστό. Καταρχήν, επειδή τους τυχαίνει πρώτη φορά, το κατάστημα ήταν ακόμα. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο και πιστεύω ότι μπορούν να τα βρούνε και να λύξει το θέμα εδώ. Μάλιστα. Ζούμε σε μια μικρή πόλη, είναι είμαστε μια... μεταξύ μας. Είναι μια τα σωστή συμφέροντα. Είναι μια σωστή προσέγγιση για τα συμφέροντα των υπαλλήλων και των καταστηματαρχών. Ναι, κύριε Λαβάντα, τη Δευτέρα είπατε πολύ σύντομα. Τη Δευτέρα, να βρω μια φόρμουλα. Τη Δευτέρα βγαίνω από το νοσοκομείο, πάω στο μαγαζί μου και προσπαθώ να ξανασυμμαζέψω, να μαζέψω τους εργάτες. Στις 11 η ώρα είναι ο δικηγόρος μου στη Δημαρχία και παίρνει την αποσφράγηση. Ότι παίρνει την αποσφράγηση από τον κύριο Αντιδήμαρχο λεκτικός. Ναι. Η αποσφράγηση δεν έχει αποσταλεί στην αστυνομία. Ναι. Μέχρι τις 2:30 που φεύγει η δημοτική αστυνομία. Ναι. Και έρχεται και σας γράφει. Παίρνουν τηλέφωνο επώνυμα. Ναι. Και λένε ότι αφού δεν έχει γραπτεί αποσφράγηση στο κατάστημα, γιατί δουλεύουν μέσα, και έρχονται και με παίρνουν ξανά αυτόφορο. Και εσείς τώρα τι να σας πω, κύριε Λαβάντα, αφού έχετε τέτοιο ανοιχτό μέτωπο, όχι. Στηρίζεστε στα προφορικά έστω και του αντιδημάρχου? Θέλω να επισημάνω, ναι, στο 12 παρα 10 που μου φέραν τις φράγες και στο 12 με το κλείσαν πολύ γρήγορα για να το ανοίξουν από τις 11 το πρωί. Και εγώ αυτό επισημαίνω. Μέχρι τις 2:30 δεν ήρθαν. Δεν ήρθε το χαρτί. Είδατε, και λοιπόν, ήρθε την επόμενη μέρα. Σήμερα ήρθε το χαρτί τελικά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα και κλείνω τώρα πλέον. Θα κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Όταν οι δύο πλευρές έχουν κάποιες απόψεις, οι υπάλληλοι και ο δημότης ή ο επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να βρει το δίκαιο του, και οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν ακριβώς εκείνη την ώρα πώς θα κάνουν μια κατάσταση, γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Εγώ με ενδιαφέρον άκουσα προηγουμένως ότι απευθυνθήκατε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και αυτό σας είπε, και αυτό σας είπε την Δευτέρα. Αν είναι έτσι πολιτική ευθύνη, ζήτω που καήκαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Έτσι καήκαμε, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η κεντρική πλατεία της Κομωτινής γέμισε από παιδιά που έμαθαν μέσω των δράσεων, οι οποίες μάλλον σε αυτό το θέμα θα. Ναι, ωραία, να δούμε και αυτό το θέμα. Η κεντρική πλατεία λοιπόν της Κομωτινής γέμισε από παιδιά που έμαθαν μέσω αυτών των δράσεων που παρακολούθησαν πώς να τρέφονται σωστά και υγιεινά. Οι μικροί μαθητές μαγείρεψαν υγιεινά χρησιμοποιώντας τα τοπικά προϊόντα της Θράκης. Αυτή ήταν η τελευταία δράση στο πλαίσιο προγράμματος για την υγιεινή διατροφή που παρακολούθησαν 300 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης. Εκπαιδεύομαι σωστά, τρώω υγιεινά και αθλούμαι συστηματικά ήταν ο τίτλος των δράσεων που πραγματοποίησαν καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης. Η τελευταία δράση του προγράμματος έγινε στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν αλλά και να μαγειρέψουν υγιεινές συνταγές αξιοποιώντας τα τοπικά προϊόντα όπως το ταχίνι και το στραγάλι. Φτιάξαμε μαρέτα με μέλι, ταχίνι, κουβερτούρα,
Μιλήσαμε για τα υγιεινά φλούτα, τα λαχανικά. Πάνω από 300 μαθητές έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα συμμετέχοντας σε εργαστήρια υγιεινής, ενώ και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εργαστήρια για την διατροφή. Γίνανε πολλές εκπαιδευτικές δράσεις, βιωματικά παιχνίδια, σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ροδόπης, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας. Σήμερα τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα εργαστήρι διατροφής όπου παρασκευάζουν μερέντα με ταχίνι και σνάξ με γιαούρτι και στραγάλια που είναι και το τοπικό μας προϊόν. Άλλα παιδιά ζωγραφίζουν, θα συμμετάσχουν σε παιχνίδια με ρουπάς, με μπαλόνια και γενικά αυτό που θέλουμε να μέσα από αυτή τη δράση